Σήμερα, φίλες και φίλοι, η κοινοπρασία του Καζίνο Αθηνών έδωσε σήμερα το μεσημέρι μια συνέντευξη τύπου. Και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι της κοινοπραξίας προέβησαν σε διάφορες δηλώσεις και άφησαν έκπορους υπαινιγμούς για οργανωμένα συμφέροντα, για κατεστημένα συμφέροντα. Τίποτα άλλο δεν είπαν. Είπαν πόσα χρήματα θα διεκδικήσουν από την αθέτηση αυτής της συμφωνίας με το δημόσιο και μίλησαν για κατεστημένα συμφέροντα. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά πάλι μαζί. Δεν υπάρχει ούτε μία αιτιολογία. Καμία αιτιολογία για την ανάκριση της άδειας. Είναι καθαρά παράνομη. Στην ουσία μας έκλεψαν την άδεια. Προσπαθούν να μας κλέψουν την άδεια. Πώς σχολιάζετε τα δημοσιεύματα των εφημερίδων που θέλουν τον κύριο Κόκαλη και τον κύριο Λαμπράκη να παίρνουν το έργο? Αυτό ας το κρίνει το κοινό. Τέτοια πράγματα είναι πρωτάρχικα. Συμφωνείτε με αυτά τα δημοσιεύματα? Σαφώς κάτι γίνεται. Όταν μέχρι την τελευταία ώρα συζητάς με την κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί λύση και την τελευταία στιγμή έρχεται και σου λένε να καλώ την άδεια, σαφώς κάτι συμβαίνει. Η αποζημίωση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάνω από 450 δις. Αυτό στο κοινό της κυβέρνησης. Και δεν είναι έτσι όπως νομίζει που λέει ότι δεν θα υπάρχουν αποζημιώσεις λόγω νομικού προβλήματος. Δεν υπάρχει ουδέν νομικό πρόβλημα. Η απόφαση την οποία έλαβε η κυβέρνηση εμφανίζει το κράτος σαν αξιόπιστο. Διότι έχει υπογράψει συμβάσεις, έχουν επικυρωθεί όλα αυτά από τη Βουλή, έχουν δηλώσει τη ιδία τη κυρία Παπανδρέου στη Βουλή ότι θα, κατά τη διάρκεια των, προγραμματικών δηλώσεων τη κυβερνήσεω Σιμίτη, ότι θα τηρήσει την υπογραφή του το δημόσιο και οι συμβάσεις θα εκτελεστούν. Έχουμε προχθές σε δήλωση του κυβερνητικού επιτρόπου προ δύο ημερών, τη Δευτέρα, ο οποίο είπε ότι οι συμβάσεις οι οποίες είναι θα τηρηθούν, και ερχόμαστε τώρα σε μια ανατροπή των πραγμάτων. Δείχνει λοιπόν ένα κράτος το οποίο δεν τηρεί την υπογραφή του και είναι αναξιόπιστο, με όλες αυτές τις επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να έχει. Δηλαδή την ιστορία τελικώς την πληρώνουν πάλι οι μικρομέτοχοι με μεγάλες απώλειες χρημάτων, θα έλεγα δισεκατομμυρίων. Και γι' αυτό έπρεπε η κυβέρνηση κάθε πράξη την οποία κάνει, που έχει σχέση με το χρηστήριο, να τη σκέπτεται πάρα πολύ καλά. Εσείς όμως πώς θα αντιδράσετε, έστω για να καθησυχάσετε τους μετόχους? Βεβαίως, θα προασπίσουμε με δικαστικός τη ζημία που υπέστησαν οι μικρομέτοχοι από την ανακολουθία, την κυβερνητική ανακολουθία. Κύριε Λαμανή, το χωρίς αναισθητικό είχε προβλέψει αυτό που θα συμβεί. Στη συνέντευξη τύπου κάνατε μία ανοίξη, είπατε ότι αν η κυβέρνηση ήθελε όντως να φτιάξει ένα καζίνο, θα το έκανε με την κοινοπραξία που έχει συμφωνήσει. Εμείς έχουμε μία άδεια καζίνο. Αν η κυβέρνηση θέλει να φτιάξει ένα και μόνο καζίνο, εδώ είμαστε, μπορεί να φτιάξει μαζί μας. Και θέλω να ρωτήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Δασκαλώ, τον εκδότη και διευθυντή της εφημερίδας «Λόγος», τελικά τι συμβαίνει μέσα στην κυβέρνηση? Γιατί φαίνεται ότι το καζίνο είναι η κορυφή του παγόβουνου. Εδώ έχουμε δύο ομάδες, οι οποίες θα έλεγα είναι διασυνδεδεμένες με οικονομικά συμφέροντα, τουλάχιστον η μία από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα καθαρά συνδεδεμένη, διασυνδεδεμένη. Τι γίνεται σε όλο το μήκος και το πλάτος της δημόσιας μηχανής? Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τράγκα, να σας πω ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα, και το κυβερνών, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, φαίνονται αυτή τη στιγμή σαν να είναι διασπασμένα κόμματα. Δηλαδή, σαν να μιλάμε τέσσερα κόμματα μέσα σε δύο. Αυτό σαν σχόλιο για να μπούμε στην εισαγωγή του θέματος. Ναι, να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η εκτίμηση δική σας για τη θέση που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το πολιτικό τοπίο και ειδικότερα οι δύο μεγάλοι πολιτικοί φορείς. Ακριβώς. Να πάμε όμως αυτά τα οποία λέτε και εσείς σήμερα στην πρώτη σελίδα σας, γιατί εσείς δεν μιλάτε για όλο το πολιτικό τοπίο. Εδώ λέτε η κυβέρνηση Σιμίτη ανατρέπει την πολιτική του Ανδρέα. Θα αναφερθούμε λοιπόν αμέσως τώρα, λοιπόν, σε αυτό το θέμα. Και η Νίκη, η οποία και αυτή πρόσκειται στην κομματική μηχανή, λέει σήμερα η έκυψη κυβέρνηση πιέζει Λαμπράκη, Κόκαλη και Σία. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταρχήν να σας πω για το δικό μου ρεπορτάζ. Έτσι. Ναι. Έχουμε τρία θέματα. Το ίδιο λέτε πάνω κάτω κι εσείς. Δέκα, ναι. Δηλαδή δημόσιες επιχειρήσεις, μισθή αξιωματικών του στρατού και καζίνο πραγματικά διχάζουν την κυβέρνηση. Έχουμε δηλαδή αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίες ανατρέπονται τώρα από την κυβέρνηση Σιμίτη.
Εδώ δείχνει μια αναξιοπιστία η κυβέρνηση, εφόσον θέλει να λέει ότι είναι η ίδια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και δεν σέβεται την υπογραφή της προηγούμενης κυβέρνησης. Ασφαλώς και το υποστηρίζουμε αυτό το πράγμα, ότι όταν μια κυβέρνηση παίρνει τη λαϊκή εντολή και παίρνει κάποιες αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις στη Βουλή επικυρώνονται, τοποθετούνται οι βουλευτές, εκεί τοποθετήθηκε ο κύριος Λαλιώτης και η κυρία Βάσο Παπανδρέου και δεν ετάχθησαν κατά της δημιουργίας καζίνου στην Αθήνα. Τώρα λοιπόν έχουμε μια ανατροπή αυτής της προηγούμενης απόφασης. Γιατί γίνεται αυτή η ανατροπή? Γιατί ξαφνικά η περίφημη ομάδα των εξυγχρονιστών σταμάτησε να υλοποιεί, αν θέλετε, αυτή τη συμφωνία για το καζίνο της Αθήνας και φτάσαν στο σημείο οι κομματικές εφημερίδες να λένε σήμερα ότι υπέκυψε αυτή η ομάδα, η κυβέρνηση Σιμίτη, σε πιέσεις μεγαλοεκδοτών, οι οποίοι θέλουν για λογαριασμό τους ουσιαστικά αυτή την ιστορία. Εγώ πιστεύω, κύριε Τράγκα, ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος καθρέφτης. Εάν πραγματικά έχουν έτσι τα πράγματα, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβέρνηση Σιμίτη στα μάτια του λαού. Εάν έχουν τα πράγματα. Καλόπλε, εσείς δεν έχετε τώρα. Με συγχωρείτε. Αγαπητέ κύριε Δασκαλόπλε, δεν έχετε τις πληροφορίες. Αφού ουσιαστικά το δικό σας ρεπορτάζ το ίδιο πράγμα λέει. Πληροφορίες υπάρχουν. Ότι εδώ, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν, ότι με συγχωρείτε. Ότι είναι Κόκαλης, Λαμπράκης, Μαρινόπουλος, Ιωάννου εδώ. Που θέλουν να δημιουργήσουν. Εδώ τα λέει τα ονόματα, εδώ οι κομματικές εφημερίδες. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα καζίνο στην Αθήνα. Και αυτό ξεκίνησε μετά από το καζίνο Λουτρακίου, το οποίο έχει υπερκέρδη, όπως δείχνουν τα πράγματα, για 10 δις δηλαδή μιλάνε. Άνοιξε την όρεξη του Λουτράκη. Όρεξη, προφανώς άνοιξε την εκείνο, όρεξη. Εκείνο άνοιξε την όρεξη. Ασφαλώς. Για 10 δις. Για 10 δις το τρίμηνο, εγώ λέω. Το τελευταίο τρίμηνο του 1995. Εγώ μιλάω για υπερκέρδη 100 δισεκατομμυρίων που θα έβγαζε το καζίνο των Αθηνών. 100 δις θα μιλάμε έβγαζε. Δηλαδή για αστρονομικά μιλάμε ποσά. Για αστρονομικά ποσά, ασφαλώς. Μιλάμε και. Θέλουνε, πιστεύετε δηλαδή εσείς με βάση αυτές τις πληροφορίες που δημοσιεύονται πάντα, πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη ομάδα που στηρίζει την ομάδα των εξυγχρονιστών, η ομάδα των μεγαλοπαραγόντων της οικονομίας μας, θέλει για λογαριασμό της πλέον την υπόθεση που λέγεται καζίνο της Αθήνας? Όταν ανοίγει η όρεξη των μεγάλων συμφερόντων, όλα τα θέλεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω να πω αν είναι ο Α ή ο Β. Ο χρόνος όμως, όπως σας είπα, είναι ο καλύτερος καθρέφτης για να καταδείξει γιατί αυτή η συμφωνία ακυρώθηκε. Πέστε μου κάτι άλλο. Και καλά, ξαφνικά κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ τις παρενέργειες από τα καζίνο? Ασφαλώς. Δηλαδή δύο χρόνια που φωνάζαμε, τουλάχιστον εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή και άλλοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι των Αθηνών, φωνάζανε για τις παρενέργειες που έχουν καζίνο και οι κουλοχέριδες και ο τζόγος γενικότερα στη χώρα μας. Τώρα ξαφνικά κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ και σπέβδει να τσακίσει τη μαφία του τζόγου? Θα βγάζαμε. Τι έχουμε να κάνουμε με μια απίθμενη υποκρισία εδώ? Θα βγάζαμε το καπέλο στην κυρία Βάσο Παπανδρέου, αν πραγματικά έτσι είχαν τα πράγματα. Αν δηλαδή ήθελε όντως να τσακίσει τον τζόγο. Γιατί ο τζόγος έχει φέρει καταστροφές μεγάλες, όπως λένε, στην περιοχή του Λουτρακίου, έτσι. Από εκεί και πέρα, όμως, εγώ πιστεύω ότι δεν σταματούν οι άδειες. Αναψηλαφούνται. Πρόκειται να ξαναμοιραστεί η τράπουλα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση και γι' αυτό και το προβάλλουμε σαν πρώτο Όχι, θέμα. Και κάτι άλλο, κύριε Δασκαλόπουλε. Πώς σπέβδει αυτή η ομάδα να τσακίσει τον τζόγο όταν διαβάζουμε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία ότι νομιμοποιεί το στοίχημα? Δηλαδή, στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία διαβάσαμε ότι εγώ και εσείς μετά από λίγο καιρό θα μπορούμε να πάμε να στοιχηματίσουμε για το τι καιρό θα κάνει αύριο. Ναι, το διάβασα και εγώ, κύριε Έτσι, Δραγκά. Θα μπορέσουμε να παίξουμε δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει, ξέρω εγώ, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει στοίχημα, θα υπάρξουν δικαίωμα στοιχημάτων στην Αθήνα νόμιμα. Εδώ νομιμοποιεί λοιπόν η κυβέρνηση τον τζόγο σε όλο το μήκος και το πλάτος του. Εσπέβει να τσακίσει ποια μαφία? Θα ήταν ευχής έργο, κύριε Στράγκα, αν αυτή η εκπομπή ή άλλες που θα κάνετε αφιερώνονταν σε άλλα θέματα που θα ήταν πολύ σοβαρά και απασχολούν μεγάλες μερίδες της κοινωνίας μας. Να μιλάγαμε για τις συντάξεις όπου εκεί οι άνθρωποι στενάζουν. Να μιλάγαμε για την ακρίβεια της αγοράς, να μιλάγαμε για τα υποβαθμισμένα προϊόντα. Γιατί δυστυχώς αναγκαζόμαστε και εσείς και εγώ. Και εσείς επειδή και εγώ έχετε να... μια εφημερίδα που πρόσκειται στην κυβέρνηση και το έχετε πει και εδώ και δεν ασφόλως, το κρύβει η σας. Λοιπόν, γιατί έχετε δει εσείς θετικές ενέργειες αυτής της κυβέρνησης υπέρ των συνταξιούχων ή υπέρ των εργαζομένων ή υπέρ των χαμηλόμισθων? Με λύπη μου το λέω ότι τα πρώτα μέτρα που έπρεπε αυτή η κυβέρνηση, όταν μάλιστα συνδέει το όνομά της με τον εξυγχρονισμό, θα έπρεπε να είναι αυτά ακριβώς τα θέματα που σας λέω εγώ τώρα. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει λύσει λαϊκά προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο
και όχι να ασχολούμαστε και να παίρνονται και αποφάσεις στο άρπα κόλλα για τέτοια κορυφαία ζητήματα που μπορούν να εκθέσουν, αν θέλετε, και τη χώρα μας στα ευρωδικαστήρια, έτσι όπως είπατε προηγούμενα. Είναι πολύ σωστό αυτό. Πέραν των τεραστίων αποζημιώσεων που θα δοθούν έτσι ή αλλιώς. Αν πρόκειται δηλαδή το καζίνο της Αθήνας να το πάρουν από τα χέρια της πρώτης γκρούπας και να το δώσουν στα χέρια της δεύτερης γκρούπας, ποιον το. Πείστε μου όμως κάτι, εδώ υπάρχει όμως μια προέκταση στην κόντρα για το καζίνο. Υπάρχει η προέκταση ότι η ομάδα Σιμίτη, τουλάχιστον όπως διαφαίνεται από τις πληροφορίες που διοχετεύονται στην φιλοκυβερνητική Αυριανή, στην φιλοσιμητική θα έλεγα Αυριανή. Εδώ λέει η Αυριανή, ο Σιμίτη τσάκισε τη μαφία του Τζόγου, λέει, και είναι και κόλαφος για τη μημία απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο των καζίνων. Ούτε λίγο ούτε πολύ, και χθες, το έχει πει η εφημερίδα, και προχθές, αναφέρεται σε μίζες που πήρε το περιβάλλον Παπανδρέου. Μήπως αυτό δείχνει μια οξύτατη ενδοκυβερνητική κόντρα, ενδοκομματική κόντρα. Είναι παλιά ιστορία αυτή του κυρίου Κουρή με την ΜΜΗ, έτσι, δεν θέλω να εντάξει, υπάρχει μια αντιπαράθεση, αλλά στο συγκεκριμένο πράγμα όμως και σε αυτό το επίμαχο σημείο, το χρονικό σημείο αν θέλετε της κόντρας, δείχνει εδώ πέρα ότι το κόμμα με την ομάδα των εξυγχρονιστών είναι αποκομμένο. Υπάρχει βαθύτατο ρήγμα, αυτό είναι σημαντικό και για τη λειτουργία της χώρας. Διότι σήμερα είναι το καζίνο, αύριο θα είναι 10 άλλα πράγματα. Θα συμφωνήσω μαζί σας για το ρήγμα που αρχίζει πλέον και διαφαίνεται ολοένα και περισσότερο. Σήμερα φάνηκε, μιλώντας ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Τσοχαντζόπουλος στους νομάρχες και στους περιφερειάρχες. Χθες φάνηκε τα καζίνο. Ο καθένας την πορεία. Με τους μισθούς, όπως σας είπα, των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, που άλλα λέει ο Υπουργός Οικονομικών, άλλα υποστηρίζει και άλλα προβάλλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πράγματι, διαφαίνεται ένα ρήγμα. Ένα ρήγμα βαθύτατο. Βαθύτατο που δεν ξέρω αν φτάσει ως το συνέδριο. Εσείς τι υπολογίζετε? Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν καθίσουν κάτω να τα βρουν οι κορυφές, οι τρεις κορυφές, όπως τουλάχιστον φάνηκαν στην εκλογή του Πρωθυπουργού, θα υπάρξει βαθύτερο ρήγμα έως το συνέδριο. Πρέπει να τα βρει δηλαδή Τσοχατζόπουλος, Αρσένης με Σιμίτη. Ασφαλώς. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, φίλες και φίλοι, τον κύριο Παναγιώτη Σκούρο, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο καζίνο του Μονπαρνές. Ένα καζίνο που, ό,τι και αν έχετε ακούσει, προσφέρει στο δημόσιο αυτό που είπα από την αρχή. Αρκετά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Πολλοί από εσάς, όπως και εγώ, θα διαφωνείτε γενικά με τη λειτουργία των καζίνων. Ωστόσο, υπήρξε, αν θέλετε, ένα στόχος για τη λειτουργία αυτού του καζίνου στην Πάρνηθα. Να εξυπηρετεί, αν θέλετε, τις ανάγκες μιας πρωτεύουσας, στην οποία έρχονται και τουρίστες, να είναι αυτοί που θέλουν να παίξουν, να υπάρχει μια απόσταση από το κέντρο εδώ πέρα των Αθηνών. Εξυπηρέτησε αυτούς τους στόχους το καζίνο, παρά τα όσα γράφτηκαν κατά καιρούς. Τώρα διαβάζουμε, και το διαβάζουμε σε κυβερνητικές εφημερίδες, ότι θέλουν κάποιοι να το ιδιωτικοποιήσουν. Και επειδή ένα πρέπει να είναι στην περιοχή της Αθήνας, να μην είναι δημόσιο, να είναι 30% στα χέρια του δημοσίου και 70% στα χέρια του καρτέλ. Να ρωτήσω τον κύριο Σκούρο, τι θα κάνετε εσείς, αν, και αυτό είναι το βασικό ερώτημα, οι θέσεις σας είναι πασίγνωστες ότι πρέπει να υπάρχει, κακώς δόθηκαν οι άδειες των καζίνων, όπως δόθηκαν και διανεμήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Ακριβώς. Κακώς στέγνωσαν διάφορες περιοχές, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, στέγνωσαν. Διότι πήγαν άνθρωποι και ρευστοποίησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Και διορθωτικά μέτρα μπορούν να πάρουν. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν διάφορα καζίνο απέναντι στους κατοίκους των διαφόρων περιοχών, εντελώς διαφορετικός από εκείνον που λειτουργούσε η Πάρνηθα. Και αυτό είναι θέμα που πρέπει να αναλυθεί κάποτε, βέβαια, για το πώς λειτουργούσε η Πάρνηθα και το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα ιδιωτικό και καζίνο ωράριο, και σε στη Las Vegas. Εδώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω εσείς, τι θα κάνετε εσείς αν εδώ πάρουν το καζίνο του Μονπαρνές, το κατεβάσουν, υπάρχουν πληροφορίες, έρπουν και υφέρπουν και στο βουνό. Το κατεβάσουν κάτω κάπου στα βόρεια και το παραδώσουν κατά 70% όχι στους συγκεκριμένους κυρίους, σε οποιουσδήποτε κυρίους. Τι θα κάνετε εσείς? Γιατί εδώ λένε ότι το παίρνει η κυβέρνηση στο Πασό και το δίνει. Να σας απαντήσω. Αυτό είναι το αρνητικό σημείο των χθεσινών κυβερνητικών αποφάσεων, γιατί κατ' εμένα υπάρχουν και θετικές αποφάσεις. Είναι το αρνητικό ότι παραμένει η ιδιωτικοποίηση των καζίνων. Προχωράει με άλλη βέβαια προκήρυξη η ιδιωτικοποίηση του καζίνου της Πάρνηθας. Εδώ πραγματικά. Το έχετε αντιληφθεί ότι προχωράει η ιδιωτικοποίηση του καζίνου της Πάρνηθας? Αυτή ήταν η κυβερνητική απόφαση. Προχωράει με νέα προκήρυξη, βέβαια, η ιδιωτικοποίηση του καζίνου. Αυτό είναι, λέω, το αρνητικό της χθεσινής απόφασης της κυβέρνησης. Και πάνω σε αυτό θα επιχειρηματολογήσουμε, έχουμε επιχειρηματολογήσει και θα επιχειρηματολογήσουμε και στο μέλλον. Θα πρέπει όμως να απαντηθούν και κάποια άλλα ζητήματα. Αυτή η περίφημη δεύτερη άδεια των Αθηνών, κατά μένα, είχε ακυρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, όχι από την κυβέρνηση Σιμίτη. Από τη στιγμή που βγήκε το πρωτοκόλλιο Φλίσβος από τη μέση, η άδεια αυτή ήταν παράνομη. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Και η μόνη, κατά εμάς, σωστή
και νόμιμη λύση ήταν αυτή που πάρθηκε, η ακύρωση αυτής της άδειας. Ξέρετε, τώρα, αν η συγκεκριμένη κοινοπραξία θέλει να συμμετάχει σε διαγωνισμούς για να πάρει την Πάρνη, δεν την πούμε, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχει μια χρηματολογία από την πλευρά της κοινοπραξίας ότι ο χώρος εγκατάστασης του καζίνο της Αθήνας ήταν θέμα που αφορούσε την κυβέρνηση που εχωρούσε την άδεια. Μεταφορά άδειας δεν υπήρχε. Και γι' αυτό το λόγο είχε γίνει και η κουβέντα για το Λαγονίσι. Τώρα όμως θέλω να σας πω. Αυτό ήταν μεγάλη παρανομία αν γινόταν. Θα σας πω εγώ αν γινόταν αυτό θα ήταν μεγάλη παρανομία. Το θέμα κατά τη γνώμη μου για το οποίο βλέπω ότι δεν απαντάτε όμως. Θα απαντήσω, αλλά να απαντήσω όμως και σε όλο το πράγμα. Πέστε μου κάτι. Εάν αύριο δοθεί. Θα καταλήξω σε αυτό. Θα καταλήξω σε αυτό. Πρέπει να απαντήσουμε στο περίφημο θέμα των αποζημιώσεων, οι οποίες δεν υπάρχουν. Ούτε από τη σύμβαση προκύπτουν πουθενά. Αντιθέτως, οι ρήτρες διασφάλιζαν το κράτος. Τώρα θέλετε να σου πει: εσείς δεν είστε αυτό. Ο άρμοδος, είναι η κυρία Παπανδρέου να απαντήσει. Όχι, να το απαντήσουμε και εμείς. Εσείς θα απαντήσετε για τις αποζημιώσεις. Και έφυγε για το καζίνο. Εσείς πρέπει να μας πείτε τι θα κάνετε αν αύριο. Εσείς πηγαίνετε τώρα ως μονοπωλιακό καθεστώς καζίνο να δοθείτε σε συγκεκριμένη κρούπα με επιχειρηματιών. Ποια είναι η δική σας αντίδραση όταν τα πράγματα δεν θα υπάρχουν πλέον, δεν θα είναι ένα είδος ανταγωνισμού, θα είναι μονοπόλιο. Θα περνάει η μισή Αθήνα να ρίχνει μπηλιά στα βόρεια προάστια. Αυτό μπορείτε να μας πείτε πώς θα αντιδράσετε εσείς που λέτε όχι στα καζίνο, όταν θα γίνεται ιδιωτικό καζίνο και όταν αντί να δίνετε το 100% στο κράτος όσο δίνετε σήμερα, θα δίνετε το 30% και το 70% θα πηγαίνει στις τσέπες μεγαλοεπιχειρηματιών. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όπως είπα και την πριν. Την γιγάντωση δηλαδή, πώς θα την αντιμετωπίσετε, γιατί περί γιγαντώσεις θα πρόκειται. Όπως είπα και πριν, διαφωνούμε με την ιδιωτικοποίηση όλων των καζίνων, αλλά και πιο πολύ και του καζίνου της Πάρνηθας. Και για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε όλη την εκπομπή για να επιχειρηματολογούμε πάνω σε αυτό. Όχι, όσο μπορούμε να έχουμε να μαζέψουμε. Λοιπόν, για να είμαστε όμως πιο σύντομοι. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Και οποιασδήποτε μεθοδεύσεις ληφθούμε, οι οποίες θα είναι ευνοϊκές προς κάποιους όσον αφορά την δικασία της ιδιωτικοποίησης, γιατί εμείς πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε για τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Είστε τώρα κατά της ιδιωτικοποίησης. Κατά της ιδιωτικοποίησης είμαστε. Άρα θα συνεχίσετε την αντίδραση και προς την πλευρά της νέας, της όποιας γκρουπας πάρει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την αντίδραση εμείς προς κάποιο συγκεκριμένο εργοδότη, ο οποίος και δεν μας θέλει σε τίποτα. Η κυβέρνηση κάνει ισχύ την πολιτική. Μην πάμε για δουλειά, δηλαδή εμείς μετά αν πάρει κάποιο το καζίνο. Όχι, όχι. Δεν μου λέτε, πέστε μας κάτι για να καταλάβουμε τα μεγέθη. Μονοπόλιο καζίνο ιδιωτικό στην Αθήνα και μάλιστα στα βόρεια προάστια. Στο βουνό που θέλεις. Για να πας και πάνω, βέβαια, άμα είσαι παθιασμένος με τον τζόγο, φτάνεις και στο βουνό. Αλλά εδώ, στα βόρεια προάστια, λίγο πιο πάνω, κατεβασμένο το Μομπαρνές εδώ δηλαδή. Τι σημαίνει από πλευράς καιρών. Εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας. Τι σημαίνει από πλευράς. Ότι χαμογελάτε γιατί ξέρετε, μας τα έχετε πει εδώ για το καζίνο της Στέγνωση Κόρινθος εκεί κάτω. Εντάξει, εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας. Παίζουν και τα γιδοπρόβατα από πάνω, από τα βουνά. Λέω, εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας. Τι λέτε, δηλαδή, τι όρους λειτουργίας. Αν οι όροι λειτουργίας είναι αυτοί που ισχύουν σήμερα στο καζίνο Λουτρακίου και στα υπόλοιπα ιδιωτικά καζίνο, όπως καταλαβαίνετε, όποιο θα διακινδύνευα να πω έναν αριθμό. Δηλαδή, θα ήταν πολύ πολλά πλάσια. Το ποσό που είπε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Δασκαλόπουλος. Δεν αντιλήφθηκα ποιο ποσό είπε. 10 εκατομμύρια τελευταίους 4 μήνες το 95. Μόνο στο Λουτράκι. Εδώ πόσο θα είναι δηλαδή στην Αθήνα. Για να καταλάβουμε δηλαδή η κόντρα. Περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Εγώ μιλάμε για 30 δις το τρίμηνο. Μπορεί να μην είναι 30, πάντως θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Αλλά σας λέω, εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας. Μην ξεχνάμε αυτό το κεφάλαιο. Μην το ξεχνάμε αυτό το κεφάλαιο. Πάντως όπως και να είναι, επειδή έχετε τεράστια πείρα, κύριε Σκούρο, μιλάμε για 100 δις το χρόνο. Περίπου. Περίπου 100 δις το χρόνο, να ρωτήσω τον κύριο Νίκο Δούρο. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Κύριε άνθρωπο και πρόεδρο των εργαζομένων στο καζίνο. Εσείς και εσείς έχετε καταδικάσει την ανάπτυξη, από ό,τι ξέρω σε δηλώσεις, την ανάπτυξη των αδειών. Των αδειών. Τώρα, όποια γκρούπα πάρει και σας έχει μέσα ως υπαλλήλους, πώς ζημιώνεστε εσείς ως υπάλληλοι, να πάμε και σε μια συνδικαλιστική πτυχή. Σας βολεύει ιδιωτικοποίηση. Κοιτάξτε, κύριε Δραγκά. Το μονοπόλιο του καζίνου της Αθήνας και η ιδιωτικοποίηση σας βολεύει. Θα πούμε το εξής, να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι η πολιτική της ιδιωτικοποίησης κρύβει πίσω της, στο σύνολό της δηλαδή, κάποια συμφέροντα. Εμείς δεν θα σταθούμε σήμερα ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω, δηλαδή αν κρύβονται τα συμφέροντα το ένα ή το άλλο. Εμείς λέμε κανένα καζίνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί το καζίνο στο Λουτράκι απέδειξε πρακτικά πλέον, εσείς τα είπατε προηγουμένως ότι παίζουν για τα γηδοπρόβατα, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Ότι πρέπει να προστατευτούν οι οικογένειες. Πείτε μου κάτι λοιπόν. Λοιπόν, είσαστε πάνω στην Πάρνη, θα είσαστε δημόσιο. Από ό,τι ξέρουμε, λέγεται ότι προσπαθείτε κάπως. Τον τρόπο σας, να μην δημιουργείτε
πολλά θύματα, έτσι λέγεται στην Πάρνηθα. Αυτό υποστηρίζεται από τη διεύθυνση του καζίνου του Μοπανές. Το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Ότι εμείς δεν παίζουμε όπως παίζουμε στο Λουτράκι. Παίζουμε πιο συντηρητικά με τους παίκτες. Υπάρχει ένα ωράριο, υπάρχει, ξέρω εγώ, η πίεση δεν είναι μεγάλη. Υπάρχει, εντάξει, διάφορα πράγματα. Ενώ γίνεται χαμός και θα γίνει χαμός και σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό καζίνο. Τώρα λοιπόν που θα κατέβετε στην Κηφισιά, έξω από την Κηφισιά, θα πάτε εδώ στα βόρεια προάστια. Δεν έχει κοινό, όποιος περάσει ρίχνει μπηλιά εδώ. Τι γίνεται με εσάς και πώς προστατεύετε τους παίκτες όταν το 70% θα το έχουν κάποιοι. Εμείς, κύριε Τράγκα, λέμε το εξής. Λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν συνεννούμε στην όποια ιδιωτικοποίηση της Πάρνηθας με τους όποιους εργοδότες ιδιώτες από πίσω. Λέμε να παραμείνει η Πάρνηθα στο δημόσιο. Και θα παλέψουμε γι' αυτό. Και για ποιο το λέμε. Θα πρέπει τουλάχιστον, αν δεν ανατραπεί στο σύνολό της η πολιτική της ιδιωτικοποίησης των καζίνων, να παραμείνει ένα καζίνο μπούσουλας, ένα καζίνο πηξίδα, για να γίνεται και η σύγκριση η αντίστοιχη με τη λειτουργία των ιδιωτικών καζίνων. Να παραμείνει, λέτε, ένα με καζίνο το δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό το καζίνο θα είναι το καζίνο της Πάρνηθας. Να παραμείνει με το δημόσιο χαρακτήρα του και όχι να οδηγηθείτε σε ένα καζίνο καθαρά μονοπωλιακού χαρακτήρα μέσα στην Αθήνα, το οποίο θα ανήκει κατά 70%.